Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την κινητοποίηση. Στο Ναύπλιο έχουμε κλείσει 100%, είχαμε 100% επιτυχία. Επίσης να ευχαριστήσω και το Επαγγελματικό Σύλλογο που συμπαραστάθηκε στα δίκαια προβλήματά μας. Στην ουσία των πραγμάτων είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στο μετέπειτα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Μειωθεί το ΦΠΑ. Έτσι, στην Ευρώπη είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ΦΠΑ. Θα θέλαμε ουσιαστικά στην κυβέρνηση να συμμετέχουμε και εμείς παίρνοντας κάποιες αποφάσεις για τη δική μας, το δικό μας κλάδο και όχι ουσιαστικά να μας ανακοινώνουν τα μέτρα. Θα μπορούμε δηλαδή και εμείς να βοηθήσουμε. Θα ζητάμε ουσιαστικά να μην την επιστρέψουμε, έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι βοήθεια, είναι ένας δανεισμός αν την επιστρέψουμε. Πιο σημαντικά είναι ότι ο εμβολιασμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 65%. Αν βάλουμε ότι το 80% είναι πάνω των 65, το δυναμικό της εστίασης περιορίζεται κατευθείαν στο 35%. Αν βάλουμε και τις υποομάδες, δηλαδή ουσιαστικά δουλεύουμε τα μαγαζιά μας στο 20%. Όλα τα υγειονομικά μέτρα θα τα τηρούμε 100%. Απλά έχουμε και εμείς κάποιες έτσι αντιρρήσεις οι οποίες θέλουμε να μας ακούσουν. Ουσιαστικά, εφόσον δεν δουλεύουμε το 65% ή το 100%, ουσιαστικά εμείς, επειδή έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, δουλεύουμε με το 20% της αγοράς, θα θέλαμε και εμείς να μειωθούν από ενίκια, από δέκο, όλα έτσι. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο αυτό που όταν θα ξαναεπαναφέρουμε στο 100%, εκεί μπορούμε πάλι να το ξανασυζητήσουμε.